Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, και εδώ επιτρέψτε μου μία αναφορά ειδική στο σεβασμιότατο φιλαδελφίας κύριο Μελίτωνα, εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Οικουμενικού Πατριάρχου Παναγιωτάτου Βαρθολομαίου. Σε ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, για τα λόγια τα οποία μεταφέρατε. Μόνο που θέλω να διαβάσετε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το εξής. Ό,τι έπραξα, δεν θα πράξω, γιατί ξέρετε, το χρέος του Ορθόδοξου Χριστιανού δεν συναρτάται με την άσκηση πολιτικών καθηκόντων, ούτε καν πολιτικών. Είναι θέμα διαρκούς χρέους. Ό,τι έπραξα, ό,τι θα πράξω, ό,τι πράττουμε όλοι οι Έλληνες και πρωτίστως η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι οφειλόμενο χρέος απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες. Στέλνουμε λοιπόν αντιχάρισμα, αντίδωρο στον Οικουμενικό Πατριάρχη, την βούλησή μας, οι Ορθόδοξοι Έλληνες και η Εκκλησία της Ελλάδος, να υπερασπιστούμε το ρόλο του Οικουμενικού Θρόνου και του Οικουμενικού Πατριάρχη εναντί όλων των Ορθοδόξων. Ας το καταλάβουμε καλά όλοι. Την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας εκφράζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Και η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος είναι εδώ ως βοηθός εκπληρώσεως για να βοηθήσει το Πατριαρχείο να εκπληρώσει αυτό το μέγιστο ρόλο για την Ορθοδοξία, για την Χριστιανοσύνη, για ολόκληρη την Οικουμένη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, Φιλαντώνη Σαμαρά, επίτρεψε μου, Μίκη, να απευθυνθώ προηγουμένως στον πρώην Πρωθυπουργό, το πρωτόκολλο κατά τη γνώμη μου, αυτό απαιτεί. Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες. Θα πω το αυτονόητο. 4 χρόνια πριν, σε αυτόν τον ίδιο χώρο, σας είχα διαβεβαιώσει για κάτι. Ότι η παρουσία μου ως Προέδρος της Δημοκρατίας στην εορτή της Πουλιού της Παπαντής Σωτήρας θα συνεχιζόταν όπως οι αρχές και από πριν, όσο υπάρχουν. Σας είχα πει τότε μέσα σε αυτόν τον ίδιο χώρο ότι μέσα σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την πόλη, διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου και με ακολουθεί και θα με ακολουθεί πάντοτε. Όπου και αν ταξίδεψε, ό,τι και αν έπιασε, τα βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου ήταν εκείνα τα οποία διαμορφώθηκαν σε αυτόν τον τόπο με τις αρχές και τις αξίες που όλοι γνωρίζουν. Επομένως, θα βρίσκομαι πάντοτε εδώ, γιατί όπως σας είπα, βρισκόμουν και ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, πάντοτε ως προσκυνητής, όχι ως Πρόεδρος Δημοκρατίας. Η Ορθοδοξία αυτό απαιτεί. Γιατί η Ορθοδοξία, όπως έχω πει πάντοτε, εκπέμπει μηνύματα που δεν αφορούν πιστούς, αφορούν και μη πιστούς. Γιατί το μήνυμα της Ορθοδοξίας είναι παρανθρώπινο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επαναλάβω όσα είπα σήμερα το πρωί. Εύχομαι τούτη τη μέρα, τούτη την άγια μέρα για την πόλη μας. Εύχομαι, υπολιούχος της πόλης, η υπεραγία στρατόχος, η υπέρμαχος στρατηγός, να φωτίζει το δρόμο μας, ως λαού και ως έθνος, να οδηγεί τα βήματά μας και να μας εμπνέει, ώστε υπόρους αραγούς ενότητας. Να υπερασπιζόμαστε πάντοτε τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια. Και επιπλέον να κατακτήσουμε το μέλλον που μας αναλογεί και μας αρμόζει κατά τις παραδόσεις των προγόνων μας και κατά τις παρακαταθήκες της ανυπέρβλητης εθνικής μας κληρονομιάς. Αυτή είναι η προσευχή μου και ευχή όλων και εκφράζει, το τονίζω, πιστούς και μη πιστούς. Και επειδή αναφέρθηκα πριν από λίγο στην Παναγία, την υπεραγία Θεοτόκο και τη βοήθειά της ώστε ως λαός και ως έθνος να υπερασπιστούμε αυτό το οποίο μας κυριοδότησαν οι προγονείς μας.
τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δικαίωμα. Ήθελα να κάνω για μια ακόμη φορά, όπως το πρώτο κάθε φορά από αυτό εδώ το βήμα, τις ακόλουθες διευκρινήσεις, οι οποίες συνιστούν τις εθνικές μας θέσεις. Τα εθνικά μας θέματα, όπως τόνισα προηγουμένως, είναι αυτά, τα συνεργαζόμαστε όλοι υπό όλους αλλαγούς ενότητας και σε αυτά δεν θα υπάρξουν ποτέ εκπτώσεις, γιατί έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Το λέω τούτη την κρίσιμη ώρα. Την κρίσιμη ώρα που βιώνουμε για μια ακόμη φορά, ίσως με μεγαλύτερη ένταση, την ιταμή τουρκική προκλητικότητα, η οποία παραβιάζει κάθε έννοια του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Διαμνύουμε λοιπόν προς την Τουρκία, από εδώ, αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε σπίτι Έλληνα, ότι αυτή η ιταμή προκλητικότητα δεν πρόκειται να περάσει. Η προκλητικότητα αυτή των Τούρκων θα συντριβεί πάνω στην ακατάλληλη βούληση των Ελλήνων να υπερασπιστούν τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Είμαστε εγγυητές της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Και ως εγγυητές της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας είμαστε εγγυητές των συνόρων μας, του εδάφους μας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μας, που όπως πολλές φορές έχω πει, είναι σύνορα, έδαφος και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση λοιπόν αυτό το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι διαρκές και το οποίο θα υπερασπιζόμαστε αδιαλείπτως, ξεκαθαρίσουμε τα εξής προς την Τουρκία. Πρώτον, η εθνική μας κυριαρχία, οι φόλες της στις εκπάνσεις είναι αδιαπραγμάτευτη. Αδιαπραγμάτευτη έναντι παντός και ενώπιον ιουδήποτε φόρο. Το λέω αυτό διότι είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε για την επίλυση της διαφοράς την οποία έχουμε με την Τουρκία, αλλά κανένα φόρο δεν είναι αρμόδιο και αυτό το ορίζει η ελληνική ενωμητάξη για να κρίνει ζητήματα τα οποία άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας. Την εθνική μας κυριαρχία την καθορίζει. Το Σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αντιθέσουμε ούτε υποκρίση, ούτε να φόρο πολύ περισσότερο. Δεύτερο, γκρίζες ζώνες δεν υπάρχουν στο Αιγαίο. Δυστυχώς, στο παρελθόν, υπήρξαν περιπτώσεις όπου δίχως πρόθεση, γιατί είμαι εδώ να κάνω δίχως προθέσεις, δυστυχώς υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις όπου δεν φανήκαμε τόσο σαφείς όσο θα έπρεπε στο θέμα αυτό. Είμαστε όμως σήμερα όλοι σαφείς. Γκρίζες ζώνες δεν υπάρχουν στο Αιγαίο. Το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο με βάση το πρόγραμμα Natura, το οποίο πολλές φορές έχω φέρει στην επιφάνεια, ορίζει ποιο είναι το έδαφος, ποια είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Τρίτον, το ίδιο διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας κατά τη συνθήκη του Montego Bay καθορίζει επακριβώς την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, όπως και της Κύπρου, όπως βεβαίως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τόνισα προηγουμένως. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σαφές. Και το διεθνές δίκαιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο, ούτε να υποκύψει στις φαντασιώσεις της Τουρκίας, η οποία δήθεν δεν δεσμεύεται από το δίκαιο της θάλασσας, δήθεν μας κραδένει το λεγόμενο, κατά τη γνώμη της, δίκαιο του ισχυρού. Τέτοιο δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχει διεθνές δίκαιο, θα επιβάλλουμε την εφαρμογή του και το διεθνές δίκαιο καθορίζει επακριβώς, το τονίζω, την αποκλειστική οικονομική ζώνη μας, την οποία θα την υπερασπιστούμε στο ακέραιο. Και εμείς και η διεθνής κοινότητα και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να επισημάνω εδώ ότι αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο που αντιδράσαμε όλοι μαζί. Και ευτυχώς μαζί μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η διεθνής κοινότητα. Στο λεγόμενο μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, η αντίδραση υπήρξε άμεση, κατηγορηματική και σαφής. Αυτό το λεγόμενο μνημόνιο δεν είναι απλώς άκυρο όπως κάποιοι νομίζουν. Είναι ανυπόστατο. Το τονίζω αυτό το πράγμα γιατί αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας.
Το τονίζω, δεν είναι απλώς άκυρο. Είναι θεσμικός ανυπόστατο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και η Τουρκία στο καταλάβει καλά. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και σε οποιοδήποτε φόρουμ, έστω και σε επίπεδο απλή συζήτηση διαπραγμάτευσης, να φέρει το δίθεν μνημόνιο αυτό προκειμένου να το θέσει σε ένα είδος ζυγαριάς διαπραγμάτευσης από την πλευρά της. Για την Ελλάδα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Εθνική Κοινότητα, αυτό δεν υπάρχει. Αυτού του είδους οι αυθαιρεσίες δεν πρόκειται να περάσουν. Αυτά είναι μόνο στη φαντασία της ηγεσίας της Τουρκίας, η οποία θα προσγειωθεί και πολύ σύντομα, όπως ακριβώς της αρμόζει. Αυτές είναι οι θέσεις μας για τα κρίσιμα μαζί, τις ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν. Και εδώ θέλω να απευθυνθώ κλείνοντας. Από τη μια πλευρά προς την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη προς τη συμμαχία μας, τον ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα πριν ότι εμείς οι Έλληνες υπερασπιζόμαστε έδαφος σύνορα και αποκλειστική οικονομική ζώνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πάντοτε να είναι σε εγρήγορση και να αντιδρά δυναμικά και εμπράκτως απέναντι στις αυθαιρεσίες της Τουρκίας. Το ξέρουμε πολύ καλά. Η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από απλές και μόνο καταδίκες σε φραστικό επίπεδο. Ένα πράγμα γνωρίζει η Τουρκία και θα το καταλάβει ακόμα περισσότερο. Τις κυρώσεις στην πράξη. Αν επιμείνει λοιπόν, εγώ είμαι βέβαιος, γιατί γνωρίζετε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την ευρωπαϊκή προσήλωση, ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια θα πράξει το καθήκον της όπως οφείλει να το κάνει, διότι το τονίζω, αφορά και δικά της ζητήματα. Εδώ δεν οφείλω να επισημάνω κάτι το οποίο το λέω πάντοτε σε όλα τα διαφορά οπουδήποτε και βρίσκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ανεχθούμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την αυθαιρεσία της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ιδίως του δικαίου της θάλασσας, να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Αυτό θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα μπορούσε να το επικαλεστεί οποιοδήποτε άλλο τρίτο, όχι μόνο η Τουρκία, οποιοδήποτε άλλο τρίτο για οποιοδήποτε κομμάτι των θαλασσίων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ονόν νοήτου. Τέτοιου είδους προηγούμενο δεν πρόκειται εμείς οι Έλληνες να αφήσουμε να δημιουργηθεί. Τέλος, σε ό,τι αφορά την συμμαχία μας, τον ΝΑΤΟ. Αποδείξαμε και αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε υποδειγματικοί σύμμαχοι. Έχουν ομολογήσει και οι ίδιες οι ΗΠΑ ότι είμαστε πιο συνεπείς, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιμέρους υποχρεώσεις μας, ακόμα και από τους εταίρους μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία και άλλοι. Είμαστε συνεπείς ως προς τον προσανατολισμό μας. Είμαστε συνεπείς ως προς το πώς αισθανόμαστε εμείς τις υποχρεώσεις μας και την αποστολή του ΝΑΤΟ. Όταν όμως εμείς είμαστε τόσο συνεπείς, αναμένουμε από όλους και ιδίως από τις ΗΠΑ την έμπρακτη στήριξη, το τονίζω έμπρακτη στήριξη και έμπρακτη καταδίκη της Τουρκίας κάθε φορά που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας, όπως συμβαίνει αυτόν ακριβώς τον καιρό. Και τούτο διότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου υπ' αυτή την έννοια υπονομεύουν ουσιαστικά το ίδιο τον ΝΑΤΟ. Η πεμπτουσία του ΝΑΤΟ είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και στο εσωτερικό του, ώστε να μπορεί το ΝΑΤΟ να επιβάλλει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου έναντι τρίτων, όπως είναι άλλωστε η αποστολή του. Όταν ανέχεσαι στο εσωτερικό σου συμμάχους, οι δίθεν συμμάχους να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, με ποια αξιοπιστία, ποια νομιμοποίηση μπορείς εσύ να απαιτήσεις από άλλους το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς οι Έλληνες, το τονίζω, είμαστε συνεπείς εταίροι, συνεπείς σύμμαχοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εμείς δεν ταξιδεύουμε με σημαίες ευκαιρίες. Αλλά είναι υποχρεωμένο το ΝΑΤΟ και δίνω στις ΗΠΑ να δώσουν την απάντηση που πρέπει σε εκείνους που ταξιδεύουν με σημαίες ευκαιρίες. Αλλιώς, η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να είναι μια συμμαχία η οποία θα ανεχόταν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και η συνέπεια σε ό,τι αφορά την εκδήλωση των υποχρεώσεων θα μπορούσε απλώς και μόνο να είναι επιδεκτική. Όπως είπα πριν, αυτό θα ήταν βαρύ πλήγμα εναντίον του ιδίου του ΝΑΤΟ. Και επειδή εμείς σεβόμαστε την αποστολή και την ενότητα του ΝΑΤΟ, γι' αυτό το λόγο ζητούμε. Όχι μόνο ως Έλληνες, όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, αλλά και ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ,
να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το κύρος και την αποστολή της μεγάλης μας συμμαχίας προς κάθε κατεύθυνση. Θέλησα, όπως το πράγμα σας το τονίζω κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, να σας τονίσω αυτές τις θέσεις για τις οποίες επαναλαμβάνω, και αυτό είναι μεγάλο κεκτημένο για τον τόπο. Αυτές είναι οι θέσεις που όλοι οι Έλληνες, όλοι οι δημοκράτες Έλληνες, είμαστε σε αυτό το θέμα ενωμένοι. Όλα αυτά τα εθνικά θέματα και όλα αυτά τα οποία σας εξέτασα προηγουμένως, τα υπερασπιζόμαστε υπό όρους αράχους ενότητας. Γι' αυτό ξεκίνησα την ομιλία μου και το πρωί τη δήλωσή μου, ζητώντας από την Πολιούχο της Καλαμάτας, από την Παναγία Θεοτόκο, την υπέρμαχο στρατηγό, να μας βοηθάει όλους. Να μας φωτίζει, να μας δυναμώνει. Η κυρία Αρχηγέ, ιδίως τις ένοπλες δυνάμεις, προς τις οποίες οι Έλληνες και εγώ προσωπικώς ως πρόεδρος Δημοκρατίας είμαστε ευγνώμονες, γιατί έχουν σταθεί όχι απλώς στο ύψος των περιστάσεων. Έχουν δώσει μαθήματα κυριολεκτικά σε ό,τι αφορά το φρόνημα και την αποτελεσματικότητά του. Τους το οφείλουμε αυτό, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και οφείλουμε όλοι οι Έλληνες ανεξάρτητα από την κομματική μας τοποθέτηση. Αυτό να το υπηρετούμε πράγματος. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όλα αυτά τα χρόνια εσάς προσωπικά για τη συμπόρευση σε σημαντικά θέματα της Εκκλησίας. Λίγοι γνωρίζουν πόσες φορές συζητήσαμε μαζί κρίσιμα ζητήματα για τη στήριξη της Εκκλησίας, για τη στήριξη του Πατριαρχείου και κυρίως κάτι το οποίο έχουμε δεσμευτεί και δυο θα το συνεχίσουμε γιατί δεν εξαρτάται από την ιδιότητα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εξαρτάται από την ιδιότητα του Έλληνα και κυρίως του Ορθόδοξου. Η υπεράσπιση του πολιτισμού μας, του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού, το οποίο οι τρεις πυλώνες, Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και Χριστιανική Διδασκαλία, έχουν μια ενότητα την οποία εξέφρασε, διέσωσε, στήριξε το Βυζάντιο, το οποίο όπως όλοι ξέρουμε κι εσείς κι εγώ, το υπερασπιζόμαστε, το υπερασπιζόμαστε, ουδέποτε υπήρξε μέρος του Μεσαίωνα, αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο, δεν θα υπήρχε αναγέννηση. Και αυτό εμείς οι Έλληνες οι Ορθόδοξοι πρέπει να το υπερασπιστούμε, γιατί το τονίζω, η προσφορά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του πυλώνα της που αφορά τη χριστιανική διδασκαλία είναι προσφορά στον άνθρωπο, όχι στον πιστό. Το τονίζω λοιπόν ότι εμείς οι Ορθόδοξοι που ξέρουμε τι θα πει υπεράσπιση του ανθρώπου, αυτό έχουμε χρέος να το υπηρετήσουμε και να το φέρουμε πάνω της πέρας. Η αποστολή που έχετε αναλάβει, αυτό πρόκειται να γίνει στη Μυσσηνία τους επόμενους μήνες. Και θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε κάνει κατά τη διάρκεια τότε και που το είχαμε σχεδιάσει ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε δική μου ιδιότητα. Να ξέρετε, σεβασμιότητε, να το ξέρουν και οι υπόλοιποι σεβασμιότητε, γιατί αυτό αφορά μια κοινή προσπάθεια με όλη την Εκκλησία της Ελλάδος, θα είμαι πάντοτε παρόν. Ως Έλληνας πολίτης, ως Ορθόδοξος Χριστιανός, ως ένας από εσάς σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να υπερασπιστούμε το μέλλον μας για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε απλώς κληρονόμοι ενός μεγάλου παρελθόντος. Είμαστε άξιοι απόγονοι μεγάλων προγόνων οι οποίοι μπορούν και πρέπει να χτίσουν το δικό τους μέλλον, το μέλλον που μας αναλογεί, το μέλλον που μας αρμόζει. Χρόνια πολλά και του χρόνου.